Όντως έχουμε μια ωραία σταθερή σχέση. Α, είναι μαζί άρα. Όχι μαζί, παιδιά, από το καλοκαίρι. Είναι πολύ ωραία. Πάλι το καλό το καλοκαίρι. Από το. Στο κουφονίσι. Πού ήταν, παιδιά. Στην αντίπαλα. Ο κύριο Πακογιάννη δεν ήταν που είχε και ένα παιδί. Με την κυρία Καπουρίδα. Εσύ το μείνει του Καπουρίδη παντεμένο στην Κάλια. Το είχε αναγνωρίσει. Το είχε αναγνωρίσει το παιδί αυτό. Βέβαια. Περίμενε. Κάτσε με την Κάλια. Ήταν παντρεμένο. Κάλια Καπουρίδη. Το μείνει του Καπουρίδη. Έχει παιδάκια. Δύο παιδάκια. Είναι ο άντρα τη Μαρίνα Βερνίκου που έχουν ξενοδοχεία και δραστηριοποιούνται στι δύσπε. Ήταν παντρεμένο με την Κάλια. Ωραία, εγώ είχα ξέρω ότι είχε ένα παιδάκι εκτό γάμου, δεν καταλαβαίνει κανένα Χριστό. Α, μα τα πει ο Άρης, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριο Μπακογιάννη είχε παντρευτεί την κυρία Καμπουρίδη, με την οποία παίξε δύο παιδιά. Νομίμω. Νομίμω, σε γάμο. Πολύ ωραία. Σε γάμο, αυτό είναι ο νομίμο. Κάποια στιγμή, κατά τη θητεία του στι Βρυξέλλε, γνωρίστηκε με την Μέι Ζανή, η οποία είναι εγγονή του Δημητρίου Ράλη, αδελφή του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλη. Απέκτησε ένα ακόμη παιδάκι. Το οποίο. Εξόγαμο αυτό, ας πούμε. Το αναγνώρισε όμως. Άρα έχει τρία παιδιά. Κινήθηκε νομικά εκείνη όμως, έγινε ολόκληρη ιστορία. Τώρα με την κυρία Κοσιόνη δεν έχουν παιδί. Όχι, εδώ υπάρχει απλά μια. Βέβαια παιδιά, θα δώσω το παιδί. Είναι σίγουρο αυτό. Παιδιά, παιδί. Ωραίο ζευγάρι πάντως είναι. Είναι πολύ ωραίο. Ξέρετε τι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν λε, δεν σ' αρέσει τι εννοεί. Δεν μου κολλάνε αυτοί οι δύο. Ωραία, δεν σε ρωτήσανε. Δηλαδή να σε πάρουν και ένα τηλέφωνο να του δώσει και τι θα ήταν μαζί. Μου είπα ότι οι τέτοιοι δεν κατάλαβαν το πρόβλημα. Πώ ένα ζευγάρι να μην σ' αρέσει. Τι γνώμη μου λέω, δηλαδή με την Κάλια μου άρεσε. Παιδιά, μπορεί να δει ένα ζευγάρι και να πει να μ' αρέσουν αυτοί οι δύο. Καλά, τώρα κάνει πλάκα. Μιλάμε πολλέ φορέ αυτό όταν μιλάμε μεταξύ μα. Άλλο μεταξύ μα, τώρα βλέπει τη τηλεόραση. Τι σημασία. Εμένα μου αρέσει γιατί βγαίνει πολύ σοβαρή και πιο μεγάλη από την ηλικία τη. Μα μαγαμίζει έτσι κι αλλιώ. Γιατί κάνει ενημέρωση και είναι πιο σοβαρή. Εδώ είναι πολύ γλυκό. Δηλαδή φαίνεται πολύ γλυκό σαν άνθρωπο. Μικρή άνθρωπη είναι. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης είναι 36 και η Κωσιόνη είναι 34. Την Κωσιόνη. 36-34. Φαίνεται, α πούμε, σε αυτέ τι παπαρατσικέ φωτογραφίε, γιατί οι άνθρωποι προφανώ δεν το γνώριζαν και δεν βλέπαν τον φωτογράφο, ότι. Έχει μια γλύκα, μια τσαχπινιά. Θα σου πω το εξή τώρα. Επειδή έχω περάσει και από αυτό το κομμάτι, βέβαια έχω περάσει λίγο από την τυπική δισογραφία και πιο πολύ από τη lifestyle δισογραφία, όταν έλεγα ειδήσει. Οι άνθρωποι που λένε ειδήσει, όλοι οι πυρονιρόγοι και τα λοιπά, πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαροί. Πολύ σοβαροί. Δηλαδή, α πούμε. Και στα έξω του. Σχεδόν αγέλαστη. Δηλαδή, την Κωσιόνη δεν έχει τίποτα να γελάει στην τηλεόραση. Αυτό λέω. Ποτέ. Ενώ είναι νέα κοπέλα και πρέπει να γελάει. Θεωρείται λοιπόν εσφαλμένα ότι η σοβαρότητα συγχέεται με τη σοβαροφάνεια. Δηλαδή ότι ο πολιτικός δημοσιογράφος δεν πρέπει να γελάει, δεν πρέπει να είναι σοβαρός αυτό. Δηλαδή, Γιώργο, σε 20 χρόνια δεν πιστεύω όμως ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ξέρει έχει έντονη αίσθηση του χιούμορ. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ μετρημένη. Α, είναι σφιχτή. Δεν την έχω δει ποτέ την κοπέλα. Δεν την έχω δει ποτέ. Δεν την ξέρω. Ακούω διάφορα από γνωστούς της. Ότι τι. Δεν θα μπορώ να τα πω γιατί δεν έχω την άποψη. Τι? Ότι γελάει. Όχι για το ότι είναι σφιχτό σαν άνθρωπο. Ναι, αυτό και εγώ σου λέω και να δείξω σε καλέσματα είναι μαζέμι. Είναι ωραία γυναίκα πάντως και καλή δημοσιογράφος. Εγώ πάντως, μιας και τους δείξαμε. Έχω ακούσει κάποια πράγματα τώρα που το δώσω. Έχω ακούσει ότι δεν γελάει εύκολα. Και άλλα έχω ακούσει. Τι έχετε ακούσει. Τίποτα. Εντάξει τώρα, από χρονιάρες μέρες. Να πούμε πάντως. Τώρα δεν είμαστε στην τηλεόραση. Είναι ρατσισμός για τις άλλες μέρες. Άσε μην έρθει καμία αγωγή και σε μένα.